Αφιερωμένο στον Νίνιαν Σέμελβαϊζ είναι το σημερινό Google της Google. Ο Ούγγρος γιατρός Νίνιαν Σέμελβαϊζ είναι το πρόσωπο που στον οποίο αποδίδεται ευρέως ότι ανακάλυψε τα ιατρικά ωφέλη της πλύσης στα χέρια. Σαν σήμερα το 1847 ο Νίνιαν Σέμελβαϊ διορίστηκε αντιστράτηγος στην κλινική μητρότητα του Γενικού Νοσοκομείου της Βιέννης, όπου κατέληξε και απέδειξε ότι η απέτηση από γιατρούς να απολυμένουν τα χέρια τους μείωσε σημαντικά τη μετάδοση των ασθενειών. Γεννήθηκε στη Βούδα, σήμερα Βουδαπέστη, την 1η Ιουλίου 1818 και πήρε διδακτορικό δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο της Βιέννης και μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Μαιευτική. Όταν ξεκίνησε τη θητεία του στο Γενικό Νοσοκομείο της Βιέννης στα μέσα του 19ου αιώνα, μια μυστηριώδης λίμωξη, γνωστή ως πυρετός παιδικής κοπέλας, οδηγούσε σε υψηλά ποσοστά θνησιμότητα σε νέες μητέρες σε περιόδους μητρότητα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ο Σέμελβαϊζ αφιερώθηκε στο να βρει την αιτία, μετά από εμπεριστατωμένη έρευνα, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι γιατροί μεταδίδουν μολυσματικό υλικό από προηγούμενες λειτουργίες και αυτοψίες σε ευάλωτες μητέρες μέσω των χεριών τους. Αμέσως απέτησε από όλο το ιατρικό προσωπικό να πλένει τα χέρια του ανάμεσα στις εξετάσεις των ασθενών και, ως εκ τούτου, τα ποσοστά μόλυνσης στο τμήμα του άρχισαν να πέφτουν. Δυστυχώς, πολλοί από τους συνομιλίκους του Σέμελβαϊζ είδαν αρχικά τις ιδέες του με σκεπτικισμό. Δεκαετίες αργότερα, οι συστάσεις για την υγιεινή του επικυρώθηκαν από την ευρεία αποδοχή της θεωρίας των γεννητικών οργάνων της νόσου. Σήμερα, ο Σέμελβαϊζ θεωρείται ότι είναι ο πατέρας του ελέγχου των λοιμώξεων, με την επανάσταση όχι μόνο της μαιευτικής, αλλά και του ίδιου του ιατρικού πεδίου. Ενημερώνοντας γενιές πέρα από τις δικές του ότι η πλύση των χεριών είναι ένας από τους αποτελεσματικότερους τρόπους πρόληψης της εξάπλωσης των ασθενειών.